Και θα δούμε το πρώτο κομμάτι που είναι τα παρκαρίσματα. Βλέπουμε εδώ το πολεοδομικό συγκρότημα. Θέλω να δείτε τις εικόνες. Είναι εικόνες, δηλαδή αυτοκίνητα σταθμευμένα παντού. Από τη μια βλέπουμε περιοχές στην περιοχή του Μασταμπά, από την άλλη βλέπουμε εδώ την οδό Μαυσόλου, σημερινή Μιλτιάδη Καράτζη. Επίσης, κεντρικά, δείτε εδώ αυτή τη φωτογραφία, αυτοκίνητα πάνω σε πεζοδρόμιο, πολλές φορές σπάνε και τα προστατευτικά. Είναι εικόνες από την καρδιά του κέντρου της πόλης και περιμετρικά του κέντρου της πόλης. Εδώ αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο έχει σταματήσει σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου. Πάμε στην Λεωφόρο Δημοκρατίας. Και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας έχει παρατηρηθεί το εξής. Πριν από μερικά χρόνια, η Λεωφόρος Δημοκρατίας ήταν ένας δρόμος που βοηθούσε επί της ουσίας την κυκλοφορία του κέντρου. Σήμερα έχει μετατραπεί σε έναν εξαιρετικά δύσκολο δρόμο. Είναι ο παράδεισος του διπλοπαρκαρίσματος. Βλέπουμε αυτοκίνητα που σταθμεύουν όπου βολεύει τους οδηγούς. Είμαστε σε έναν κεντρικό δρόμο της πόλης του Ηρακλείου, μία ανάσα από την καρδιά. Εδώ πέρα βλέπουμε και το μοναδικό, νομίζω πρωτιά για το Ηράκλειο, 4 αυτοκίνητα πάνω στη διάβαση πεζών, το ένα πάνω στο πεζοδρόμιο, κάτω από το φωτεινό σηματοδότη. Μιλάμε σε ώρα αιχμής και μιλάμε μία ανάσα από το κέντρο της πόλης. Αν μιλάμε για καρδιά, την πλατεία των Λιονταριών, η πλατεία Δασκαλογιάννη σίγουρα είναι μια κεντρική αρτηρία της καρδιάς του Ηρακλείου. Και θα δούμε εικόνες μπροστά από το εφετείο, δίκυκλα παντού. Νομίζω ότι όσοι διασχίζουν την οδό Ζωγράφου καθημερινά το αντιλαμβάνονται. Εδώ μιλάμε για το Ναό της Δικαιοσύνης στο εφετείο. Αυτή είναι η εικόνα μπροστά από το εφετείο καθημερινά. Και την ίδια ώρα, δίκυκλα που προσπαθούν να κόψουν δρόμο μπαίνοντας μέσα από την πλατεία Δασκαλογιάννη, περνώντας από την πλατεία Ελευθερίας για να κατέβουν. Η Κνωσού και ειδικά στο κομμάτι του ανισόπεδου κόμβου, νομίζω ότι η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό, κύριε Πατακέ. Νωρίτερα το συζητούσαμε κιόλας. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτή την εικόνα. Εδώ, στάση αστικού λεωφορείου, σταθμευμένα τα αυτοκίνητα. Την χάνει να περνάω καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο. Δεν έχω δει ποτέ τη στάση να είναι ανοιχτή για τα αστικά λεωφορεία. Εδώ. Ακόμα και αν πιστεύουν ότι αφήνοντας το αυτοκίνητο λίγο παραπάνω είμαστε OK, υπάρχει κάτω μία διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα που αποτυπώνει ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να σταματάει αστικό. Όπως ανεβαίνουμε προς την Κνωσού, βλέπουμε αυτοκίνητα σταθμευμένα κάθετα, αυτοκίνητα σταθμευμένα τα οποία είναι διπλοπαρκαρισμένα. Εδώ, ας πούμε, βλέπουμε αυτοκίνητο σταθμευμένο κάθετα που ουσιαστικά μειώνει κατά 50% το ένα ρεύμα κυκλοφορίας σε έναν κομβικό δρόμο της Λεωφόρου Κνωσού. Και όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, μέχρι και το Μινωικό Ανάκτορο, δεν θα μπω στο κομμάτι στο τι συμβαίνει στις ημέρες αιχμής του καλοκαιριού στην Κνωσό. Αυτό είναι μια μελέτη που πλήρης, ολοκληρωμένη. Και λύνει το πρόβλημα και λύνει και το πρόβλημα της σύνδεσης και της Μεγάλου Αλεξάνδρου, που είναι γι' αυτό ένα σοβαρό θέμα. Νομίζω ότι η Μεγάλου Αλεξάνδρου μετατράπηκε σε έναν εφιαλτικό δρόμο. Έτσι. Ενώ ήταν η λεγόμενη μικρή πεταλοειδής, με την έννοια ότι πιο στενός δρόμος, αλλά είναι πιο ανοιχτά της πεταλοειδούς. Λοιπόν, από ό,τι ενημερωθήκαμε στην τελευταία, νομίζω, η προτελευταία συνεδρία της Επιτροπής Κυκλοφορίας από τον Αντιδήμαρχο, είναι ότι αυτή η μελέτη απορρίφθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, με το αιτιολογικό, αν θυμάμαι καλά, ότι υπάρχει ένας κόμβος πιο πάνω, που είναι ο κόμβος της Εθνικής Οδού, και επειδή δεν επιτρέπεται κατά την νομοθεσία να υπάρχουν δύο μεγάλοι κόμβοι κοντά ο ένας με τον άλλο. Όμως, εδώ μιλάμε για ένα κόμβο που λύνει λειτουργικά το πρόβλημα δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, ενώ ο κόμβος που είναι πάνω στην Εθνική Οδό είναι ένας υπερτοπικός κόμβος, και άρα δεν είναι τα ίδια πράγματα. Και συνδέει και δύο περιοχές. Είναι χαμένη, δηλαδή αυτή η μελέτη δηλαδή, δεν μπορεί να συνδεθεί. Ευκαιρία. Και έμεινε στα σιρτάρια αυτή η μελέτη. Ενώ είναι εφαρμόσιμη και, είναι και κατά την άποψή μου είναι απολύτως λειτουργική. Γιατί έχουμε σύγκληση απόκληση δρόμων πάρα πολλών στο συγκεκριμένο σημείο, όπως και πιο κάτω. Οι πληροφορίες που έχω από την τεχνική υπηρεσία και από τον συνάδελφο, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Αναστασάκη, αλλά και από τους υπηρεσιακούς, ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, είναι έτοιμη η νέα κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα λάβει υπόψη τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα, την εκτέλεση των έργων, τα προβλήματα που. Ποια εκτέλεση των έργων, δεν τελειώνουν τα έργα τώρα. Ιούνιο λίγη σύμβαση. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Όλοι την έχουμε διαπιστώσει αυτήν. Εννοείται για την ανάπλαση. Για την ανάπλαση. Άρα δηλαδή μπορεί τα να πάει. Έργα... Η ολοκλήρωση του έργου θα είναι Ιούνιο από Απρίλιο που ήταν κανονικά. Ιούνιο λίγη σύμβαση. Ιούνιο κανονικά λίγη. Δεν έχει πάρει παράταση προ το παρόν. Δεν γνωρίζω αν θα πάρει παράταση. Υπάρχει κίνδυνο να πάρει και παράταση. Για δηλαδή. Για τη δικαιοσύνη μιλάτε. Ναι. Ιούνιο. Δεν τη δώσατε προχθέ.
Ιούνιο. Χωρίς να τη ζητήσει ο εργολάβος, να του δώσατε 6 μήνες παράταση. Βλέποντας ότι εμείς θέλουμε να προλαμβάνουμε τα γεγονότα. Να μην βρεθούμε. Μα ήταν λογικό να συμβεί, κύριε Κασαπάκη, τη στιγμή που μπαίνουμε. Λέω ότι πάει παραπέρα, αυτό λέω. Δεν υπάρχει έργο. Δεν υπάρχει υπόβαθρο στο οποίο θα μπορεί να βασιστεί οποιαδήποτε δημοτική αρχή, ακόμα και οι ίδιοι να είναι, για να παράξουν νέο έργο, νέο αντικείμενο παρεμβάσεων. Άρα, εδώ μιλάμε για μια ολιγορία, έτσι όπως το υπογραμμίζετε εσείς, που θα μπορούσε να έχει επιλύσει ένα πρόβλημα, δεν υφίσατε. Μα. Τον 7ο του 17 ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αναθεώρηση της μελέτης. Είναι 4ο του 19 και ακόμα δεν έχει ανατεθεί η μελέτη. Όχι να υπάρχει η μελέτη εγκεκριμένη. Για να δούμε προς τα πού περπατάμε. Τώρα θα... αλλιώς, αλλά λέω, είτε είσαι με μελέτες εγκεκριμένες, έπρεπε να τελειώσει το Δεκέμβριο του 8 και δεν έχει τελειώσει ακόμη. Άρα λοιπόν για ποιες μελέτες. Απ' την άλλη, για την συγκεκριμένη μελέτη, έδωσε κατεύθυνση καμία δημοτική αρχή στο μελετητή να του πει: θέλω οι πολίτες μου να κατεβαίνουν στο κέντρο. Ή δεν θέλω πολίτες στο κέντρο. Αλλά τι κάνει η μελέτη τώρα, λέει: περνάνε τόσα από αυτόν τον δρόμο, τόσα από εκείνο. Αυτό δεν χωράει, ρίξτε από τον άλλο δρόμο. Αυτά μελετάνε. Είναι η οδός μάχης Κρήτης. Και είναι ένας μεγάλος συγκιακός δρόμος. Εδώ βλέπουμε αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Έτσι, αν το επεκτείνουμε μέχρι και την Χανιόπορτα, στη συμβολή με την οδό Μήνος, νομίζω ότι όλοι που περνάτε από το σημείο γνωρίζετε το πρόβλημα που υπάρχει κάτω από το φανάρι με τα διπλοπαρκαρισμένα. Στην Όαση θα δούμε τι γίνεται σε ώρα αιχμής. Εκεί έχει γίνει ένας σχετικός κόμβος. Όμως φαίνεται ότι σε ώρα αιχμής ο κυκλικός κόμβος μετατοπίζει ένα πρόβλημα στη Μικρή Κνωσού και στην Παπανδρέου. Και βλέπουμε αυτή ακριβώς την εικόνα που καταγράφει ο φωτογραφικός φακός παραλιακή. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, αλλά και βράδυ σε ώρες αιχμής. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί στην παραλιακή λεωφόρο. Θα πλησιάσουμε με τις φωτογραφίες και στο κομμάτι. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, περαστικό να ζητάει βοήθεια από αστυνομικό. Από το περιπολικό. Τελικά ο φωτογραφικός φακός είναι παντού. Είναι ο κόμβος, το roundabout, στη συμβολή της παραλιακής με τη Γιαμαλάκη. Είναι αυτό που πολλές φορές οι ίδιοι οι τηλεθεατές μας το υποδεικνύουν, αλλά το σύνολο των πολιτών του Ηρακλείου περνάει από την παραλιακή λεωφόρο και αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα σήμερα. Οδός Μινοταύρου, μία ανάσα από την καρδιά της πόλης του Ηρακλείου και το κυκλοφοριακό πρόβλημα καθημερινά χτυπά κόκκινο. Οδηγοί που παραβιάζουν τη σήμανση και σταθμεύουν στο πεζόδρομο και την ίδια ώρα πεζοί που δοκιμάζονται από τη δύσκολη καθημερινότητα. Είναι θέμα. Πρέπει να βρουν, να κάνουν κάτι δηλαδή. Φτιάχνουν δρόμους, κάνουν ράν, αλλά πάρκινγκ μην φτιάχνουν στο Ηράκλειο. Πού θα παρκάρουν τα μάξι της Ευρώπης. Οπότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη στάθμευση των οχημάτων. Σίγουρα, σίγουρα. Ο φακός της Κρήτη TV και η δημοσιογράφος Γεωργία Μακάκη κινήθηκαν περιμετρικά του κέντρου αλλά και στην καρδιά της πόλης, καταγράφοντας εικόνες καθημερινής τρέλας που κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την καθημερινότητα οδηγών και πεζών. Οδός Εύας και παρά την απαγορευτική σήμανση, δίκυκλα παραβιάζουν το σημείο και διέρχονται κανονικά του δρόμου. Χάλια η κατάσταση. Η Δημοτική Αρχή έχει τεράστια ευθύνη. Αυτό που γίνεται εδώ είναι ένα χάλι. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Μας έχουν χαντακώσει. Οι επιχειρηματίες έχουν τεράστιο θέμα. Δεν βλέπετε εδώ την κατάσταση τι γίνεται. Όλα τα αυτοκίνητα μέσα στη μέση. Δυστυχώς, στο Ηράκλειο του 2019 η οδική συμπεριφορά αρκετών οδηγών δημιουργεί αρκετά προβλήματα, κάνοντας την πόλη πολλές φορές απαγορευτική, όχι μόνο σε ώρες αιχμής, αλλά και σε στιγμές που η κίνηση δεν είναι αυξημένη στους κεντρικούς δρόμους. Βέβαια, δεν έχει επιδεινωθεί. Πολύ. Οι αρμόδιοι λένε ότι δεν έχει επιδεινωθεί. Αφού πάρκινγκ δεν υπάρχουν, και για να τα αφήσει ένα πάρκινγκ να πληρώσει, θα είσαι αδεκάρικο το λιγότερο για να κάτσει 3 ώρες. Άρα παρκένεις όπου βρεις. Η αυτοψία του τηλεοπτικού φακού κατέγραψε γιοταχή αυτοκίνητα να έχουν παραβιάσει πεζόδρομους και να έχουν σταθμεύσει κανονικά στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου και μάλιστα μέρα μεσημέρι. Σημαίνει.
εικόνα είναι από το πάρκινγκ μπροστά στο Καπετανάκιο. Ένα σημείο στάθμευσης στην καρδιά του δρόμου που πολλές φορές εμποδίζει τη διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων που θέλουν να κινηθούν προς το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου ή την πλατεία Ελευθερίας. Περνούν αυτοκίνητα, περνούν μοτοσυκλέτες, ποδήλατα. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι σωστή. Δυσαρασκευτεί ο κόσμος και κινδυνεύει κιόλας. Έχετε κινδυνεύσει ενώ περπατάτε σε πεζόδρομους να περάσει κάποιο μηχανάκι ή κάποιο αυτοκίνητο ενδεχομένως? Ασφαλώς, ασφαλώς. Πολλές φορές υπορπαντός στη μικρή έβαρση γίνεται αυτό το χάλι. Που είναι γεμάτο μηχανάκια, έθερ και έθερ της οδού και δεν σε βάλει να περάσει.